ένα συγκινητικό μήνυμα. Για να το δούμε λίγο. Λοιπόν, όλοι αναλώσιμοι στήθηκαν τα παιδιά εκεί στο γηπεδάκι του σχολείου προκειμένου να στείλουν αυτό το ξεχωριστό μήνυμα. Ένα μήνυμα το οποίο βέβαια έχει σταλεί, καθώς αυτή η φωτογραφία έχει ταξιδέψει σε όλη την Ελλάδα, έχει σταλεί σε όλη την Ελλάδα. Και θέλω να πάμε λίγο στην κυρία σε λίγα λεπτά θα πάμε, ή θα πάμε τώρα, την έχουμε την κυρία Περακάκη. Μάλιστα, σε λίγα λεπτά να επιδιώξουμε λίγο να πάμε στην κυρία Περακάκη. Είναι φιλόλογος εκεί στο 11ο ΓΕΛ, ένα συγκινητικό μήνυμα και είναι ένα από τα πολλά, από τα δεκάδες πραγματικά μηνύματα που έχει στείλει, που έστειλε σήμερα η μαθητική κοινότητα, όχι μόνο της Κρήτης, αλλά και πανελλαδικά. Ας μην ξεχνάμε σε καμία περίπτωση ότι η πλειονότητα των θυμάτων στα Τέμπη ήταν νέα παιδιά που μπήκαν σε ένα τρένο προκειμένου να πάνε στην οικογένειά τους και να επιστρέψουν μετά πάλι πίσω. Λοιπόν, συνεχίζουμε ακριβώς. Πάμε στην κυρία Ξένια Περακάκη, τη φιλόλογο, την εκπαιδευτικό εκεί στο 11ο ΓΕΛ. Την καλησπέρα μας, κυρία Περακάκη. Γεια σας, καλησπέρα. Είναι για ακόμα μία φορά μαθητές και εκπαιδευτικοί του σχολείου σας στέλνουν ένα δυνατό μήνυμα. Η αφορμή αυτή τη φορά μία τραγωδία. Ποια ήταν η σπίθα γενικά, πώς προέκυψε το μήνυμα, να πάμε λίγο στη φράση, να πάμε λίγο στις λέξεις. Ναι. Καλησπέρα σας, σας ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία ξανά. Δυστυχώς σήμερα είναι κάτι πολύ δυσάρεστο που δίνει αυτή την αφορμή. Τα παιδιά το πρωί ζήτησαν από μας, δηλαδή τη διεύθυνση και τους καθηγητές τους, να κάνουν κάτι στο σχολείο για να εκφράσουν την οδύνη τους, την θλίψη τους, για αυτό την αγανάκτησή τους. Ακριβώς. Συζητήσανε λίγη ώρα έτσι στο προάβλιο τα παιδιά. Αυτό προέκυψε, το όλοι αναλώσιμοι, προέκυψε έτσι μέσα από την κουβέντα που κάνανε. Τα παιδιά εστίασαν, ξέρετε, τα παιδιά σε αυτές τις ηλικίες, 15, 16, 17, συνήθως δεν σκέφτονται το θάνατο και αυτό είναι φυσιολογικό. Δηλαδή, εμείς οι μεγαλύτεροι λέμε στα παιδιά μας να προσέχεις, να με πάρεις όταν φτάσεις, που έχει γίνει τώρα το σύνθημα των ημερών. Αλλά τα παιδιά δεν το αντιλαμβάνονται αυτό εύκολα. Όταν όμως βλέπουν ότι πεθαίνουν έτσι ξαφνικά συνομήλικοί τους, δηλαδή παιδιά που θα μπορούσαν να είναι φίλοι τους, θα μπορούσαν να είναι οι ίδιοι. Είναι ένα σοκ και αν ναι, συγκλονίζονται. Πώς βγαίνει προς τα έξω, δηλαδή σε εσάς ως εκπαιδευτικούς, αυτά τα παιδιά τι είπαν από τις συζητήσεις που πραγματοποιήσατε, πέρα από τη δράση. Μπράβο για τη δράση. Πάμε λίγο στην επόμενη μέρα. Τι σας λένε? Τα παιδιά σήμερα συζήτησαν αρκετά μεταξύ τους. Εμείς ακούγαμε. Εμείς γενικά δεν μιλήσαμε ιδιαίτερα, ακούγαμε. Και διαπιστώνουμε ότι τα παιδιά, μπορεί να θεωρούμε εμείς ότι εντάξει, τα παιδιά σήμερα νοιάζονται για τη διασκέδασή τους, για το TikTok, για τα stories κτλ. Αλλά στην πραγματικότητα όταν κάτι τα συγκλονίζει πολύ, το ψάχνουν. Τα παιδιά, ας πούμε, που δεν το ακούσε στα κανάλια τα συστημικά, ας το πούμε έτσι, μίλησαν πάρα πολύ για το τι συνέπειες έχει η ιδιωτικοποίηση των πάντων. Δηλαδή βγήκαν πάνω μαθητές και είπανε ότι όταν γίνονται ιδιωτικά τα μέσα μαζικής μεταφοράς, η παιδεία, η υγεία, τότε ο ιδιώτης ενδιαφέρεται για το κέρδος του και όχι για την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Ξέρετε κάτι, υπηρεσιών. Το ανθρώπινο λάθος θα γίνει και στο δημόσιο, θα γίνει και στον ιδιωτικό τομέα, θα γίνει και παντού. Το θέμα είναι να υπάρχουν αυτές οι δικλείδες ασφαλείας και ένα παιδί όταν μπαίνει σε ένα τρένο και σε ένα σειρμό να φτάνει στον προορισμό του. Είτε στο δημόσιο είμαστε, είτε στον ιδιωτικό τομέα, πραγματικά αν είναι να γίνει το ανθρώπινο λάθος θα γίνει. Ναι, σίγουρα. Όχι, αυτό για το αναλώσιμο όμως, έτσι το βγάλαν τα παιδιά. Δηλαδή είπανε ότι προφανώς κάποιοι νοιάζονται πιο πολύ για το κέρδος τους παρά για την ασφάλεια που παρέχουν. Γι' αυτό βγήκε και αυτό το σύνθημα, ας πούμε, το όλοι αναλώσιμοι.
Όχι προφανώς γιατί δεν μπορεί να γίνει. Εξάλλου και ο Σταθμάρχης νομίζω ότι ήταν του δημοσίου συμβασιούχος, δεν ήταν του ιδιώτη. Σε αυτές τις περιπτώσεις βιοπαλαιστές είναι. Έτσι, αυτό, ένας βιοπαλαιστής. Το άνθρωπος. Θέμα είναι ότι στείλαν ένα μήνυμα τα παιδιά, κινητοποιήθηκαν και αυτή είναι στείλαν η κεντρική ένα ιδέα. Μήνυμα, είμαστε ένα εδώ. Μήνυμα. Ναι. Δεν είμαστε μόνο η γενιά των social media, δεν είμαστε μόνο η γενιά των stories. Ακριβώς, είμαστε και η γενιά που στην αυλή του σχολείου κρατάμε το σχολείο ανοιχτό. Το κάναν πάρα πολλά σχολεία αυτό. Από ό,τι έχω δει, δηλαδή τώρα που το ψάχνω μετά το μεσημέρι, το κάναν πάρα πολλά σχολεία δράσης. Και είναι σημαντικό, δηλαδή τα παιδιά εκφράζουν την αγωνία τους, πραγματικά. Έχουν αγωνία γιατί θέλουν να ζήσουν με ασφάλεια στη χώρα τους. Και έχουν πέσει από τα σύννεφα βλέποντας ότι στην Ελλάδα το 2023 δεν είναι ασφαλές να πας σε ένα ταξίδι. Δεν είναι, αυτό είναι πάρα πολύ τραγικό, να το έχει ένας νέος άνθρωπος αυτό το φόβο. Αυτή την αγωνία εκφράζουν, ότι θέλουν να ζήσουν με σωστές συνθήκες, ότι θέλουν να ζήσουν με ασφάλεια στον τόπο τους, στη χώρα τους. Και φοβούνται ότι αυτό... Το στερούνται. Αυτό. Μάλιστα, μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω θερμά. Εμένα μου αρέσει αυτή η κινητοποίηση και των εκπαιδευτικών πίσω από δραστήριους μαθητές. Υπάρχουν και εκπαιδευτικοί που το προσπαθούν αρκετά. Και με το καλό να τα ξαναπούμε με διαφορετική αφορμή. Μακάρι, ναι. Μακάρι. Σας ευχαριστούμε θερμά.